Ένα συνθέτη που σφράγισε τη μουσική ιστορία τη χώρα ήταν ο Άνος Μαυροδής, ο οποίο διατηρούσε δεσμού με την Πάτρα, καθώ ήταν καλλιτεχνικό διευθυντή στο Φεστιβάλ Πάτρα την περίοδο 1991-1992, αφήνοντα τη δική του σφραγίδα. Ο Νότης ο Μαυροδής, ξέχωρα από το ότι έχει συνεργαστεί με πάρα πολλού πατρινού καλλιτέχνε, μέσα σε αυτού ο Χρήστος ο Κωνσταντόπουλος, η Γιώτα Ινέγκα. Έχει κάνει και δισκογραφία μαζί τους και πάρα πολλές συναυλίες. Υπήρξε και καλλιτεχνικός διευθυντής στην Πάτρα μετά το θάνατο Μικρούτσικο και μετά το Λάκη του Φιλιππάτου. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Μαυροδή, ξέχωρα από την ταπεινότητα και την ευγένεια, την απλότητα που είχε, ήταν η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργούσε στις συναυλίες του. Ήταν αυτός που εκμεταλλεύτηκε σε μεγάλο βαθμό το χώρο του κάστρου, το θεατράκι που είχε δημιουργηθεί εκεί και χάρισε, μπορώ να πω, ξεχωριστές βραδιές στην πόλη και στο φεστιβάλ. Βέβαια, συνήθως η Πάτρα τα πληγώνει και τα παιδιά της και τους επισκέπτες της και θεωρώ πως έληξε λίγο ξαφνικά η θητεία του Νότη στην Πάτρα, ενώ είχε να προσφέρει αρκετά ακόμα. Το κενό της απώλειας του Νότη Μαυροδή είναι δυσαναπλήρωτο, καθώς είχε αναπτύξει μια πολυσχηδή μουσική πορεία. Όντως είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια για ένα χώρο που βασίζεται πάρα πολύ στο εύκολο, πλέον πάρα πολύ στο διασκεδαστικό και αυτό που ξεχνιέται σε ένα μήνα και του λείπει η ουσία της μουσικής και της σύνθεσης από ένα ξεχωριστό συνθέτη και ένα μοναδικό στην Ευρώπη κιθαριστή. Ο Νότης Μαυροδής είχε αναδείξει το φεστιβάλ και τις δυνατότητες που του προσέφερε τότε η διοργάνωση. Είχε αναδείξει και το προσωπικό δυναμικό που είχε η πόλη και είχε φέρει και σημαντικά ονόματα. Εξαιρετικές βραδιές στο Φεγγάρι με κιθάρες και την Τάνια Τσανακλείδου στο κάστρο, μοναδικές στιγμές και μοναδική ατμόσφαιρα. Ήταν αυτό που είχε ο Νότης ο Μαυροδής, να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα εντελώς δική του και εντελώς ιδιαίτερη. Και αυτό ήταν που τον έκανε και διακριτό στην πορεία των χρόνων. Και βασικά είχε αφήσει πάρα πολύ μεγάλο αποτύπωμα. Τον Νότη Μαυροδή είχε γνωρίσει και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Θεολόγος Σπύρος Κιαδαρέσης το 2015 στο πλαίσιο ενός συνεδρίου χοροδιών στην Αθήνα. Εκείνο που του είχε προκαλέσει εντύπωση ήταν οι δυσδυτικές του παρατηρήσεις και η ενθάρρυνσή του. Την πρώτη μέρα, μετά το πρωινό μέρος του συνεδρίου, στο γεύμα το μεσημεριανό, έτυχε και καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι. Μου έκανε εντύπωση και αυτό έτσι το ανέβασα και χθες το βράδυ στο άκουσμα της αγγελίας του θανάτου του. Το ότι ενώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι, θα λέγαμε, δεν ήταν έτσι στο χώρο της εκκλησίας, στο χώρο του, της θρησκείας, έτσι από τους φανατικούς, αν μπορούσαμε να πούμε, με επιτραπή έκφραση, είχε να δώσει τις παρατηρήσεις του και να πει το πόσο ωραίο του άρεσαν εκείνα τα σημεία, το πόσο η επιλογή των ύμνων ήταν εύστοχη όσον αφορά το θέμα του συνεδρίου και γενικότερα διακρίναμε όλοι στην ομίγυρη εκεί της τραπέζης ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο με ευρεία, ας το πούμε, πνευματική κατάρτιση. Και αυτό εγώ μπορώ να προσκομίσω και να πω ότι το ελάχιστο όσον αφορά τον Νότο Μαυροδή.